με την αύξηση του πληθωρισμού, έχουμε μια τεράστια αύξηση του κατασκευαστικού κόστους των οικοδομών, τόσο στις κατοικίες όσο και στις επιχειρήσεις. Έχουν ανέβει τιμές στα σίδερα, στο άμμο, στα τσιμέντα, παντού, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση του κατασκευαστικού κόστους. Οι ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίζουμε σύμφωνα με το κατασκευαστικό κόστος. Ισχύει ο κανόνας της υπασφάλισης, που σημαίνει ότι σε μια περίπτωση ζημιάς κοιτάμε ποιο είναι το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και αποζημιώνουμε σύμφωνα με το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. Πρέπει λοιπόν όλοι οι ασφαλιζόμενοι να προσέξουν και όλες οι εταιρείες τα κεφάλαια των πελατών να είναι σωστά, πλέον να προσαρμοστούν στα κατασκευαστικά κόστη που ισχύουν αυτή τη στιγμή, διότι ήδη έχουμε αρχίσει και βλέπουμε σε περιπτώσεις αποζημιώσεων να μειώνεται η ασφαλιστική αποζημίωση λόγω του ότι εμφανίζεται κάποιο σημαντικό ποσοστό υπασφάλισης. Έχουμε ένα σπίτι το οποίο κοστίζει 200.000 ευρώ σαν κατασκευαστικό κόστος και ασφαλίζεται για 100.000 ευρώ, άρα ασφαλίζεται για το 50% της αξίας του. Οποιαδήποτε λοιπόν ζημιά συμβεί θα αποζημιωθεί για το 50% της ζημιάς. Και υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση σε όλες τις εταιρείες να ενημερώνουν τους συνεργάτες, οι οποίοι βέβαια κατ' επέκταση πρέπει να ενημερώσουν τους πελάτες τους. Δεν σας κρύβω βέβαια ότι αρκετοί πελάτες δυσανασχετούν με αυτό, διότι η αύξηση των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων συνεπάγεται και μια αύξηση των ασφαλίστρων.